Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Το προηγούμενο Σάββατο έγινε η τελική εορτή και απονομή των ενδεικτικών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην περιοχή του Golders Green. Ήταν η μέρα των γενεθλίων των Σεβασμιωτάτου. Διαλέξαμε επίτηδες αυτή την ημέρα και η χοροδία του έψαλε τα χρόνια πολλά, το πολυχρόνιο, όπως ήθιστε. Δεν ήταν μαζί μας, δυστυχώς, ήταν σε κάποιο συνέδριο για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Στη θέση του παρευρέθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαβδιουπόλιος, κύριος Ιάκωβος. Μεταξύ των καλεσμένων, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, κύριος Οδυσσέας Οδυσσέος. Ο πρόεδρος της κοινότητάς μου, ο κύριος Λούις Λοΐζου, άρχον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κηδεμόνας και της κοινότητας των Αγίων 12 Αποστόλων, αλλά και της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Σύμπασα η Επιτροπή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής με προεδρεύοντα τον Παναγιώτη Δημητρίου, οι κυρίες της Επιτροπής που τα ετοίμασαν όλα αυτά, οι δάσκαλοι μας με τους μαθητές. Η έκπληξη της βραδιάς μεταξύ των μουσικών του Κοκκή Γρηγορίου στο μπουζούκι και του Νίκου του Σαββίδη στην κιθάρα στο μπάσο ήταν η συνθέτης και οργανοπαίχτρια Ζωή Τηγανούρια. Είναι σολίστ πάνω στο ακορντεόν. Τίμησε με την παρουσία της την βραδιά μας. Αυτή ήταν και η επίσημη καλεσμένη. Την ευχαριστώ θερμά που ήρθε από την Αθήνα για μας και έδωσε μια διαφορετική νότα στην εκδήλωσή μας. Στο τέλος, αφού προηγήθηκαν οι ομιλίες, εγώ προσωπικά αναφέρθηκα στο έργο της σχολής, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαβδιουπόλιος κ. Ιάκωβος έδωκε το δικό του χαιρετισμό εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου μας και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου καλωσόρισε τους γονείς, τα παιδιά, τους μαθητές και ευχαρίστησε και ευχαριστήθηκε και ο ίδιος που πήρε μέρος σε μια τέτοια τελετή. Ας παρακολουθήσουμε μέρος αυτής της εκδήλωσης και να ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλή σταδιοδρομία στα παιδιά, σε όλους αυτούς που έρχονται από μακριά και από κοντά για να μάθουν βυζαντινή μουσική και να αναφερθώ και να πω πως φέτος τουλάχιστον, που κλείσαμε 38 χρόνια ζωής και παρουσίας, εξεταστήκαν 77 μαθητές, που από αυτούς τα 7 ήταν πτυχία Ιεροψάλτου. Είναι κάτι σημαντικό για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και ιδιαίτερα στο Λονδίνο, που είναι μια ξένη χώρα, για να μαθαίνει κανείς βυζαντινή μουσική. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατό μας Αρχιεπίσκοπο κύριο Νικήτα, ο οποίος μας μέσα από τις δικές του ευλογίες λειτουργεί η σχολή μας και την υποστηρίζει. Ας παρακολουθήσουμε την εκδήλωση. Και θα πούμε κάποια τραγούδια σαν χοροδία από αυτά που κάνουμε και ετοιμάζουμε για διάφορες εκδηλώσεις και στη συνέχεια ξεκινάμε με τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, αλλά θα το πω μετά.
Yeah.
Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν ένα μέρος της
σχολής βυζαντινής μουσικής, του γιορτασμού που κάναμε, του κλεισίματος της σχολικής χρονιάς 2023-2024. Δώσαμε τα ενδεικτικά στους μαθητές μας και τα πτυχία. Να ευχαριστήσω τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κλαβδιουπόλεως κύριο Ιάκωβο, τον Ύπατορμοστή, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου Απολογούμε, που ήταν μαζί μας και χαιρέτησε και μας έκανε παρέα στην βραδιά, τη Ζωή την Τηγανούρια, οπωσδήποτε, που ήρθε από την Αθήνα για μας, τους μουσικούς μας, τους δασκάλους, τους μαθητές, στην Επιτροπή της Σχολής που τα ετοίμασε, τον Άντι με τα φαγητά του, αλλά και ιδιαίτερα τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας, τον Αρχιμανδρίτη Βυσαρίων Ακοκλειώτη, μαζί με την Επιτροπή του, που παραχώρησαν το χολ της κοινότητας δωρεάν για την βραδιά αυτή. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ.